Πλαϊνά του πάγκου του Ολυμπιακού, εκεί κάθεται ο Άρης Μπάρκας να μας μεταδώσει ενδεχομένως καμία εικόνα από αυτά τα οποία βλέπει μπροστά του, τη στιγμή που ο Ντραγκίσεβιτς εκτελεί για τρεις και κατεβάζει διαφορά στους 3-8. Κλείσαν στο παρκέ από τους πάγκους, τον Άρη παραμένει σέντερο νεαρός ο Χριστίδης. Το τρίποδο από τον Ντραγκίσεβιτς. Χριστίδης ο οποίος στα 7 κλεψίματα του Άρη και στα 10 λάθη του Ολυμπιακού αναλογικά. Ένας Άρης ο οποίος, όπως λέει ο Χρήστος, έβαλε 27 πόντους το δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ ο Ντραγκίσεβιτς αρχίζει με τρίποντο το δεύτερο. Με αυτού με ό,τι βλέπαμε μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Σφερόπουλος αυτό που είπε στους παίκτες του είναι να περάσουν την μπάλα μες στην ρακέτα, να βάλουν και τον... Όπως ακριβώς το είπες, ακόμη και με τα μελανιάσματα του, ήταν και ένα τεστ μυαλού για τον Ολυμπιακό, το τι σημαίνει να χάνεις αυτοσυγκέντρωση, πόσο εύκολα μπορεί να σου πει ένα παιχνίδι και όλα αυτά. Ντραγκίσεβιτς. Όμως το πρώτο δεκάλεπτο ήταν στους 18 πόντους και αυτό ήταν πάνω κάτω το σκορ το δικό του με τα προηγούμενα παιχνίδια. Μετά το κόψιμο του Καβαδά, ο ευνηδιασμός για τον Άρη, εύκολη υπόθεση για τον Ντραγκίσεβιτς. Γρήγορες επιθέσεις, ο λίγο δευτερολέπτο, γρήγορες σκέψεις, εκτελέσεις. Όχι πάντα τόσο καλές, αλλά να ο Ντραγκίσεβιτς. Ο Ντραγκίσεβιτς είναι ο στο μείον ένα ο ΠΑΟΚ. Ναι, βγαίνει. Ζήτησε επιθετικά την μπάλα να πάει στον Ντραγκίσεβιτς, αν όχι, αν δεν έβγαινε το σύστημα, ο Κάμινγκς. Είναι συνδυασμός όγκου, αλλά και ικανότητα να τελειώνει φάση από τόσο κοντά, που αν δεν πας και με λίγη τακτική, δεν βγαίνει και δεν καθαρίζει μαζί τους. Έκανε μια βόλτα χωρίς όμως να βρει το φως που έψαχνε, τώρα ανέβηκε πολύ ψηλά για την άμυνα ο Γκλινιαδάκης. Ο Ντραγκίσεβιτς από εκεί δοκιμάζει την τύχη του, είναι άσταμα. Να γίνονται στην πράξη. Τρίποντο λίγο πριν από τον Ξανθόπουλο. Εδώ η προσποίηση στον Νάσκα ότι θα το επαναλάβει χωρίς να το κάνει. Σουτάρει ο Ντραγκίσεβιτς. Για τον ΠΑΟΚ 22-26. Ο ΠΑΟΚ που είχε 2 λεπτά να βάλει ολόκληρο καλάθι. Στον πάγκο για τις ανάσες για να περάσει ο Φλιώνης. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου. Ο Ντραγκίσεβιτς. And the rebound's recovered by the Greeks. Jenkins crosses over onto the right hand, moves it forward, quick turn towards the baseline, beautifully done. Walker prodding and probing. Oh, picked off though the attempted pass from Lecomte. They'll push the ball up the floor quickly, and it's put in by Dragicevic. Ντραγκίσεβιτς. Σου τριών πόντων το πρώτο στο παιχνίδι, είναι εύστοχος ο Ντραγκίσεβιτς. Με τα μπλώμα. Στα μισμάτς, στις αλλαγές της άμυνας του Άρη με τον Μπέινερς. Ο Άρης εδώ που πάλι χτυπάει με κάρφωμα του Ντραγκίσεβιτς την ανοργάνωτη και με αργές επιστροφές άμυνα του Πάου. Πάντα του να είναι στο δικό της έλεγχο για να έχει ένα εύκολο απόγευμα. Φιτσπάτρικ. Εντυπωσιακό κόψιμο στόπ στον αέρα και ευκαιρία για τον Άρη για τον εφηδιασμό. Ο Ντραγκίσεβιτς. Επιθετικό είναι σε καλύτερη, πιο γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, περισσότερη κίνηση και να κάνουν περισσότερο παιχνίδι από την αδύνατη πλευρά. Εξαιρετική συνεργασία Γιάνκοβιτς διάμεσο, γι' αυτό λίγο έχασα την επαφή μου με τον πραγματικό χρόνο του Μάτσο. Φιτσπάτρικ, ο οποίος έχει ένα άστοχο δίποντο και δύο άστοχα τρίποντα, αυτά είναι όλα κιόλα. Ειδικά με τις περιπτώσεις των Αμερικανών που αποχώρησαν, Μπάκνερ Μάρμπλη δεν πήρε τις βοήθειες που ήθελε, τις προσαρμογές των παιχτών. Δεν λέμε ότι είναι απαραίτητα κακοί παίχτες, απλώς για τον Άρνολτ. Αυτός δεν αποφάσισε ακριβώς τι ήθελε να κάνει. Ο Μούρτος καταλαβαίνει ότι έρχεται ο Ντραγκίσεβιτς και τον αξιοποιεί καταλήλως. Trail.